on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime. Γεια σας και καλησπέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα για εμένα είναι Δευτέρα και είπα να ξεκινήσω ένα βλογκάκι και ελπίζω να πάει καλά, γιατί θέλω λίγο να κάνω πρακτική πάνω στα vlog και τα σχετικά. Δεν ξέρω πώς θα πάει, θα δείξει. Ελπίζουμε να πάει καλά. Λοιπόν, θα είναι αρκετές μερούλες, δεν θα είναι μόνο σήμερα, θα είναι αρκετές μερούλες για να γεμίσει και λίγο. Στην ουσία θα με βλέπετε συνέχεια εδώ. Μπορεί να πάω... Όχι. Θα πάω σίγουρα και αύριο σχολή, δεν ξέρω πόσο θα τραβήξω. Αλλά κυρίως σπίτι θα είμαι, γιατί έχω διάβασμα πάρα πολύ. Οπότε, ναι, θα είμαι συνέχεια στο γραφείο μου, πίσω, που το ξέρετε στα περισσότερα βίντεο. Οπότε, κάπως έτσι θα κυλάνε οι μέρες και τα σχετικά. Απλά είπα γιατί όχι, να μην τραβήξω ένα ρεαλιστικό βιντεάκι, ας πούμε, πώς είναι μια φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο, η καθημερινότητά της, με εργασίες και τα σχετικά. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η εβδομάδα έτσι, είναι και άλλες εβδομάδες που έχουν το τρεξιματάκι τους, απλά αυτή η εβδομάδα νομίζω είναι παρόμοια λίγο με τις άλλες, απλά έχει ένα τσικ παραπάνω. Ωστόσο, επειδή σήμερα ήταν να πάω σχολή και τελικά ο καθηγητής ακύρωσε το μάθημα και έχω έτσι κάποιες ώρες που τις είχα υπολογίσει για τα πηγενέλα και για το μάθημα, είπα να καθαρίσω λίγο την κουζίνα και λίγο να τακτοποιήσω και το δωμάτιό μου. Ευκαιρία είναι να ξεκινήσει και λίγο ωραία η εβδομάδα μου. Οπότε πάμε μία σούπερ μάρκετ να πάρω γάντια, γιατί κάπου ξαφανίστηκαν τα άλλα μου γάντια. Να πάρω 2-3 πραγματάκια που θέλω και να γυρίσω να πλύνω έτσι τα πιάτα και αυτά. Δεν θα σας τα δείξω αυτά, δεν νομίζω ότι υπάρχει νόημα να σας δείχνω ότι πλύνω πιάτα. Θα κάνουμε λίγο τακτοποίηση εδώ στο δωμάτιο και μετά διάβασμα, παιδιά. Πολύ διάβασμα. Αυτά. Και ναι, πάμε να ξεκινήσουμε, μην χάνουμε άλλο χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα που λένε και μερικοί. Λοιπόν, έχω εδώ τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ. Ελπίζω να με βλέπετε καλά. Δεν ξέρω σε τι φάση με βλέπετε. Και ελπίζω να με ακούτε κιόλας καλά. Θα δείξω. Λοιπόν, νομίζω εκεί με βλέπετε λίγο καλύτερα. Και πάμε να σας κάνω ένα γρήγορο σούπερ μάρκετ haul πριν ξεκινήσω. Πήρα μανταρίνια. Όχι πολλά, λίγα να δω αν είναι καλά γιατί μου φαίνονται σαν κάπως. Πήρα τορτίγες. Πήρα ντοματούλες. Ένα πακέτο μορμάδια. Πιπερίτσες. Γάντια πολλών χρήσεων, ένα για μένα, ένα το ρεφό μου που ήθελε και τη σεφέτες. Αυτό ήταν το μεγάλο σούπερ μάρκετ haul που είχα να κάνω και τώρα πάμε να τα τοποθετήσουμε στο... εκεί που πρέπει να πάμε τόσο πάντα. Και τα πιάτα και όλα και καθαρίζεις το νεροχύτη και είναι όλα τέλεια και στράφουνε, δεν είναι φοβερό? Απόλυτη ευχαρίστηση, πραγματικά. Απόλυτη ευχαρίστηση.
Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε όμως τώρα, γιατί πολύ κάτσαμε και κάναμε δουλίτσες και τα σχετικά, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Βέβαια, όσο το έλεγα αυτό ότι θα κάτσω να διαβάσω, πρέπει να καθαρίσω και λίγο το δωμάτιο και να τακτοποιήσω λίγο το γραφείο μου. Δεν έχει πολύ χάος, θέλει λίγο τακτοποίηση και θέλει τακτοποίηση και εδώ η σιρταριέρα. Που, μην τα βλέπετε έτσι, δεν είναι κάτι τόσο τραγικό, είναι γρήγορο. Όπα, sorry. Είναι γρήγορο. Οπότε πάμε να τη ξεκινήσουμε και αυτά, να τελειώνουμε και ναι. Λοιπόν, φθινοπορεινή διακόσμηση, μόνο αυτό έχω. Θα το αφήσω εγώ προς το παρόν ακόμα μέχρι να έρθει η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Ελπίζω να με βλέπετε και να μην σα χαζώ που σκύβω, αλλά για να με παίρνει σίγουρα το πλάνο. Τα έχω πάρει από το Σκλαβενίτη, ενώ είναι αρκετά οικονομικά και λες, α, ωραία, εντάξει, για μια απλή χρήση. Είναι σαν μουρομάντιλα εν μέρη, εντάξει, μπορεί να έχουν και αντισηπτική περισσότερη δράση. Αλλά εντάξει. Δεν είναι για πολλά, δηλαδή. Εντάξει, τη δουλειά τους την κάνουν όμως, οπότε για κάτι απλό και γρήγορο, νομίζω είναι κομπλέ. Τώρα δεν ξέρω το νωρό και το κρέμα ματιών αν θα το βάλω στο μπάνιο στο λαπάκι ή αν θα το αφήσω εδώ. Προς το παρόν θα το αφήσω εδώ και θα δω στην πορεία να τα αλλάξω. Είναι από την Avon. Είναι ο ροζ με βιταμίνη C και αντίστοιχα για την κρέμα είναι το ίδιο, η ίδια σειρά. Όσο το έχω χρησιμοποιήσει μου έχουν αρέσει πάρα πολύ, οπότε θέλω μόλις τελειώσουν να σας πω μια ολοκληρωμένη άποψη πώς μου φαίνεται. Ή τέλος πάντων, το έχω φτάσει σε ένα αρκετά καλό σημείο. Συνήθως την ίδια κούπα βάζω καφέ, οπότε ας βρούμε και μία κάψουλα. Α, αυτή δεν έχω δοκιμάσει από τις καινούργιες, οπότε ήρθε η ώρα της. Πατάμε και το κουμπάκι. Είναι 5:30. Έκανα και ένα διάλειμμα μία ώρα γιατί ήθελα λίγο να κοιμηθώ. Λίγο με είχε πιάσει μετά το φαγητό, μου πιάνει συχνά πυκνά. Και τώρα κάθομαι να συνεχίσω το διάβασμα. Είπα να ξεκινήσω ξανά τις βιταμίνες μου. Οπότε η δεύτερη σήμερα. Όχι αυτή, η πρώτη ήταν σίδερο, αυτή είναι μαγνήσιο και β6.
ανακατεύουμε. Έχει μια πάρα πολύ ωραία γλυκιά γεύση, οπότε αν θέλει κάποια βιταμίνη μαγνησίου και αυτά, νομίζω είναι αρκετά ωραία. Και αν δεν πίνετε χάπια. Εγώ πίνω χάπια, αλλά την πρότεινε ο γιατρός αυτή, οπότε... Και εδώ θα συνεχίσω να διαβάσω. Έχω λίγες σελίδες ακόμη, έχω μια 19 σελίδες ακόμη. Και θα πιω τη βιταμίνη μου και διαβασματάκι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έφαγα και λίγα κριτσίνια. Αυτά. Και θα συνεχίσω διάβασμα. Κάπως έτσι περνάνε οι μέρες μου, μην φανταστείτε ότι κάνω κάτι τόσο τρελό. Εδώ που με αφήσατε εχθές, εδώ με βρίσκεται και σήμερα, μία μέρα μετά. Όπως είδατε, σηκώθηκα το πρωί και πήγα στη σχολή, είχα μάθημα, γύρισα πριν καμιά μια μισή ωρίτσα, όχι πάρα πολύ, έκανα δύο δουλίτσες, έβγαλα και μία φωτογραφία να ανεβάσω στο Instagram με ένα βιβλίο που έχω ήδη διαβάσει. Δεν ξέρω, λογικά θα έχει ανέβει ήδη το post μέχρι να ανέβει αυτό το βίντεο, μάλλον, θα δείξει, τέλος πάντων. Και... Ναι, τώρα θα ξεκινήσω το διαβασματάκι. Η μέρα ήταν πολύ χαλαρή εν μέρη. Στην ουσία απλά πήγα σχολή. Βέβαια, είχε λίγο έτσι κούραση από την άποψη ότι ήταν λίγο συνεχόμενα κάποια μαθήματα. Αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά. Τώρα όμως πρέπει να διαβάσουμε. Γι' αυτό έχω φτιάξει και έναν έτσι extreme καφέ. Για να κάτσω να διαβάσω και να το ευχαριστηθώ. Ελπίζω να έχει βγει καλός, ας δοκιμάσουμε. Ωραίος είναι. Του πάει και η σοκολάτα που βάλω από πάνω. Οπότε, σωστή επιλογή. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί χθες το διάβασμα δεν πήγε τόσο καλά, οπότε σήμερα πρέπει να πάει ακόμα καλύτερα. Και ναι, δεν έχω πολλές επιλογές. Εσάς γενικά πώς έχει πάει, δεν ξέρω. Γενικά γράφτε μου στο σχόλιο πώς έχει πάει εσάς αυτές οι μέρες. Αν καταλάβατε πότε μπήκαμε μέσα Νοεμβρίου, εγώ ούτε που το έχω καταλάβει πότε φτάσαμε 12 του μήνα και πραγματικά τρομάζω λιγάκι στο πόσο γρήγορα έφυγε. Μπήκε και φτάσαμε κιόλας στο μέσα Νοεμβρίου, ούτε που το κατάλαβα. Μετά έλεγα για τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο κάπως το κατάλαβα, τώρα τον Νοέμβριο δεν το κατάλαβα καθόλου. Δεν ξέρω, αλήθεια. Και πρέπει να κάνω και κάποια χαρτιά για μια δουλειά που έχω την Παρασκευή και δεν έχω προλάβει τίποτα να κάνω. Και οι εργασίες τρέχουν σαν... τι να πω. Τέλος πάντων, σκέφτηκα επίσης σε αυτό το βιντεάκι να σας δείξω και δύο πραγματάκια έτσι που πήρα αυτές τις μέρες λίγο πριν ξεκινήσω το vlog. Ώστε αν θέλετε κι εσείς να πάτε να το τσεκάρετε. Το ένα που πήρα δεν είναι και πολλά, αυτό και ένα βιβλίο είναι. Είναι ένα highlighter από το Tiger.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν θα φαίνεται. Σας κατέβασα λίγο τη φωτεινότητα, ελπίζω να φαίνεται λίγο καλά. Είναι από τη σειρά 7 Days. Τώρα δεν ξέρω τι σειρά είναι αυτή του Tiger, ωστόσο είναι πάρα πολύ ωραία όλα όσα είχε. Και αυτό, και έχει άλλο ένα glitter, έτσι, highlighter με ροζ απόχρωση. Αυτό είναι πιο χρυσομπλε απόχρωση. Το άλλο ήταν πιο ροζομπλε κάπως απόχρωση, αν θυμάμαι καλά, ροζομόβ. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Είναι και απλώνεται πολύ εύκολα. Εγώ το εγκρίνω. Και δοκίμασα και τα eyeliner που είχε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία, οπότε αν ενδιαφέρεστε, τσακάρετε. Και επίσης πήρα και αυτό το βιβλίο. Είναι το δεύτερο βιβλίο από τη σειρά Bridgerton. Το πρώτο είναι ο Δούκας και εκείνη και το δεύτερο είναι η Πότης που αγάπησε. Εγώ βρήκα την πιο παλιά σειρά αυτού του βιβλίου. Δεν μπορώ να πω ότι με ξετρελαίνει, αλλά δεν πειράζει. Το βρήκα στην πρωτοπορία, στα μεταχειρισμένα. Γενικά η πρωτοπορία έχει πολλά βιβλία και έχει και αρκετά καλές τιμές και κάποια τα έχει μεταχειρισμένα. Άμα είστε Αθήνα, μπορείτε να πάτε να δείτε και στο κατάστημά της διάφορα πράγματα. Διάφορα βιβλία που μπορεί να έχει στα μεταχειρισμένα. Και έχει αρκετά καλές τιμές και σε αρκετά βιβλία. Γενικά, από όσο έχω καταλάβει και από όσο έχω ψάξει, έχει πάντα τις πιο οικονομικές τιμές στα καινούργια βιβλία από όλη την αγορά. Συνήθως, οπότε αν σας ενδιαφέρει τσεκάρετε το, έχει και το Box Now, οπότε είναι εύκολος τρόπος να αγοράσετε κάποιο βιβλίο. Δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος και αν μπορεί να μου πει αν η Elxis, η εταιρεία αυτή που εκδίδει βιβλία, είναι κάτι σαν συνέχεια της Διόπτρα, να κάνουν συνεργασία, δεν ξέρω, γιατί τους βλέπω συνέχεια να είναι μαζί σε διάφορες έτσι διαφημίσεις και τα σχετικά. Οπότε, αν γνωρίζει κανείς, ας μου πει τι συμβαίνει με τη Διόπτρα και την Elxis. Γενικά, νομίζω είναι από τις αγαπημένες μου δύο εταιρείες που εκδίδουν βιβλία, ιδίως η Διόπτρα. Μ' αρέσουν και πολύ τα εξώφυλλά της. Γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ η Διόπτρα. Αλλά νομίζω και η Elxis έχει ωραία βιβλία. Ρομαντικούλια, νιώθω ότι έχει πιο πολύ. Και κάποια έτσι μυστηρίου παύλα ρομαντικά. Αλλά νομίζω έχει ωραία βιβλιαράκια. Γενικά πιστεύω και αυτό θα μου αρέσει. Αν είχατε δει το προηγούμενο βίντεο που έκανα reset του Νοέμβρη και σας είπα κάποια πράγματα από τον Οκτώβρη, είχα διαβάσει και το πρώτο βιβλίο, οπότε πιστεύω θα μου αρέσει και το δεύτερο. Προς το παρόν διαβάζω ένα άλλο, δεν μπορώ να πω ότι με κήξε, τρελάνει, αλλά θα δείξει. Λοιπόν, άντε πάμε να διαβάσουμε τώρα, γιατί πολύ καθυστέρησα. Από τη Δευτέρα και την Τρίτη που σας άφησα, είμαστε Πέμπτη και τελικά αποφάσισα να κλείσω κάπου εδώ αυτό το βίντεο. Υπολογίζω να είναι λίγο διαφορετική η εβδομάδα μου και λίγο διαφορετικά μου ήρθε, οπότε από τις πολλές μέρες καταλήξαμε να είναι μόνο δύο αυτές που τράβηξα. Ελπίζω να σας άρεσε ωστόσο αυτό το βιντεάκι, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για αυτές τις μέρες και με όση εμπειρία έχω τέλος πάντων στα vlog. Ελπίζω να περάσετε λοιπόν ωραία παρέα μου, να σας κράτησα καλή συντροφιά όση ώρα σας κάνετε κάποια δουλίτσα και βλέπατε αυτό το βιντεάκι. Από μένα να είστε γενικά καλά, να περνάτε όμορφα. Αν θέλετε, ακολουθήστε με και στο Instagram, εκεί ανεβάζω και αρκετά βιβλία που διαβάζω κατά διαστήματα και σας λέω και τη γνώμη μου για κάθε βιβλίο. Αυτό το διάστημα διαβάζω το τελευταίο τρένο για Παρίσι και αν διαβάζετε εσείς κάποιο βιβλίο, γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι αυτό που διαβάζετε, έτσι να μου πείτε κάποιες ιδέες. Γενικά, έχω βάλει στόχο να τελειώσω τα 12 βιβλία αυτό το χρόνο. Είμαι ήδη στα 10 βιβλία και αυτό είναι το 11ο που διαβάζω. Οπότε, νομίζω είμαι πολύ κοντά στο στόχο να το πετύχω. Θα ήθελα να διαβάζω ένα χριστουγεννιάτικο βιβλίο, έτσι λογοτεχνικό. Αν κάποιο έχετε διαβάσει ή έχετε κάποια γνώμη για κάποιο, γράψτε το όμως στα σχόλια να μου πείτε. Ίσως να το επιλέξω αν τελικά αγοράσω κάποιο βιβλίο φέτος. Ωστόσο, έχω αρκετά βιβλία που έχω διάβαστα και σιγά σιγά τα διαβάζω. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερος. Και πάω και αγοράζω άλλα.
Τέλος πάντων, λοιπόν, εύχομαι να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, θα είναι λίγο κοντά στο Δεκέμβριο. Ίσως με το συνηθισμένο βιντεάκι του κάθε μήνα, που ξεκινάει ο κάθε μήνας. Αλλά το Δεκέμβριο έχω υπολογίσει να κάνω άλλα πραγματάκια. Οπότε, αναμένετε να δούμε έτσι περισσότερα βιντεάκια ίσως τον Δεκέμβριο. Και θα προσπαθήσω. Τώρα, τι να σας πω, ελπίζω να τα καταφέρω. Από μένα να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και τα λέμε. Bye!